Λοιπόν, το μεγάλο ντέρμπι ήταν το εξής. Βουβουζέλες εναντίον Πουρπουπού σημειώσατε 2. Άλλο αυτό το πράγμα. Αυτό δεν έχει τέρια, παιδιά. Είναι τρομερό αυτό το μήνυμα. Βουβουζέλες Πουρπουπού σημειώσατε διπλό. Δηλαδή, ένας εναντίον όλων. Και τους πήρε. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε πούστη! Τι πράγμα είναι αυτό, ρε πούστη! Τι πού για ελέφαντα θέλεις, παιδί μου! Τι πράγμα, τι υπερβολές, τι μαλακία είναι αυτή, ρε πά! Ξέρεις τι μηνύματα πήρα στο Real. Τι μηνύματα για τον Πουρπουπού, τι μηνύματα! Άλλος μου λέει, έσπασα την τηλεόραση. Ο άλλος μου λέει, είχα να βάζω, μου λέει, το πέταξε μάγος στο γυαλί και έσπασε. Μόλις τον άκουγα, αυτή η φωνή, λέει, με τούπα και εδώ μέσα. Αυτές οι μαλακές που είναι υπερβολές. Τους τομάξαμε, λέει, τους κάναμε. Εκεί που χάσαμε, τους πιάσαμε κάνα 2 φορές. 2-0 χάναμε στο μεταξύ. Τους βάλαμε στα δίχτυα, λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Τι πού τους βρήκε, ρε. Πάρε. Δεν αντέχω, θα το πω. Δεν γίνεται, δηλαδή, θα σκάσω να το πω. Αυτή η ΝΕΤ, αυτό το Μπουχέσα, τον Ιωάννου, που κάνει και εκπομπές, τι το θέλει, το έχεις δει αυτό. Ένας Μπουχέσας, ένας Φακλανιζέ, ένας Λακαμάς, Ιωάννου λέγεται, λέει, που ασχολείται με τον μπάσκετ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Και αυτός είναι νέα ανακάλυψη του ποδοσφαίρου. Ποιος Πουρπουπού τώρα και... Ιωάννου λέγεται, Μπουχέσας Μπόι, τον έχεις δει. Έχει ένα κεφάλι. Έχει ένα κεφάλι. Σκάτα έχει μέσα. Άμα πεθάνει το κεφάλι θα γίνει ένα λαμπατέρ. Τι το φέρανε αυτό εκεί μέσα. Ούτε ξέρει τι λέει. Είναι χειρότερος από το Μήνο. Πάνω τον Παοξή, ο οποίος είναι σαν συγχωρωμένος πάντα. Αυτός είναι χειρότερος, Ιωάννου. Πού τον πήγανε, τον πληρώνουν εμείς αυτόν τον άνθρωπο.